Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και το έμπρακτο ενδιαφέρον το οποίο αποδεικνύεται για την ενημέρωση πάνω στις θέσεις μας για το θέμα. Η σημερινή εκδήλωση άραγε αποτελεί προσπάθεια απόδειξης ευαισθησίας της λαϊκής συσπήρωσης σε μια προεκλογική περίοδο για δημιουργία εντυπώσεων, προσαλίευση ψήφων και ενίσχυσης του φιλολαϊκού της προφήλ. Αυτού του είδους τις προθέσεις να τις αποδώσετε στη διοίκηση της περιφέρειας και όχι σε εμάς. Εμείς δεν είμαστε θειασσόντες δημιουργίας εντυπώσεων. Υπερασπιζόμαστε τα λαϊκά συμφέροντα σε θεσμικά όργανα, σε χώρους δουλειάς και μόρφωσης στις γειτονιές. Για του λόγου το αληθές. Από τη μεριά μας, τόσο μέσω των εκλεγμένων μας με τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο σας και στην περιφέρεια, αλλά όσο και ως κόμμα, έχουμε αναδείξει πολλές φορές και το ζήτημα αυτό. Κάναμε παρέμβαση κατά την πρώτη απέταξη του έργου, που ήταν προσδιορισμός Μερκατανών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον Αύγουστο του 2016. Το αναδείξαμε με επερώτηση επίσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας. Το αναδείξαμε λοιπόν επίσης με ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, 1,5 μήνα μετά, και επίσης με παρεμβάση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού, Ευόσμου, και με στήριξη στις λαϊκές κινητοποιήσεις στην περιοχή. Η ερώτηση των βουλευτών μας προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μεταξύ άλλων περιελάμβανε τότε, πριν 2,5 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση των κατοίκων σε επικίνδυνους ρήπους εκειμονεί κινδύνους για την υγεία τους. Επιπλέον δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ενός ατυχήματος μεγάλης έκτασης, φωτιά έκρηξη, με σοβαρές επιπτώσεις στην περίπτωση που η δυσοσμία οφείλεται σε διαρροή υγραερίου ή φυσικού αερίου. Η μη λήψη μέτρων πρόληψης από τις επιχειρήσεις στο βωμό της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους δεν έχει μόνο σαν αποτέλεσμα τον επαγγελματικό κίνδυνο για τους εργαζόμενους, όπως είναι τα εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες, αλλά εγκυμονεί και κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια. Αυτά τονίσατε. Συνεχίζοντας, για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται πως το κυνήγι του κέρδους και οι αντιδραστικές αλλαγές στον τρόπο έκδοση των αδειών για τις επιχειρήσεις και την περιβαλλοντική νομοθεσία τις οποίες προωθούν διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της σημερινής, στο όνομα της μείωσης της γραφειοκρατίας, δήθεν, οδηγούν αφενός σε τεράστια επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων της περιοχής, αφετέρου στη σκόπιμη υπονόμευση των ελεγκτικών μηχανισμών, ελάχιστοι επιθεωρητές και μάλιστα πρόσφατα, με αντίστοιχο νομοσχέδιο, οι δημόσιοι υπάλληλοι επιθεωρητές περιβάλλοντος αντικαταστάθηκαν από τους ιδιώτες επιθεωρητές. Λίγο πολύ θα μου επιτρέψετε μία αυθαίρετη σκέψη, υποκειμενική σκέψη, δηλαδή οι υπάλληλοι θα ελέγχουν τους εργοδότες. Και η λήψη στην υλικοτεχνική υποδομή βεβαίως. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, ο κύριος Υπουργός ερωτήθη τότε. Σε ποιες άμεσες ενέργειες, με ό,τι αυτό απαιτεί σε εξειδικευμένο εξοπλισμό και μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό, θα προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν τη δυσοσμία στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα. Δεύτερον, σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε η έλεγχη και ο καταλογισμός ευθυνών να προσανατολίζονται στην εργοδοτική ευθύνη. Τρίτον, σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την άμεση προστασία του πληθυσμού και την αποκατάσταση πιθανών προβλημάτων υγείας με ευθύνη του κράτους χωρίς καμιά επιβάρυνση αυτού. Τέταρτον, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί σε πλαίσιο αδειοδότησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική προστασία της δημόσιας υγείας. Να ενημερώσω ότι η διατύπωση είναι αυστηρά τυπική, γι' αυτό βλέπετε και έναν τρόπο ενίο. Η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών χαρακτηρίζεται από εμάς ως «Τι κάνεις Γιάννη που κι ας παίρνουν». Συγκεκριμένα απάντησε για πρόσληψη 20 ατόμων που ετήθηκε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά σε κτηνιάτρους, μηχανικούς και δύο του κλάδου υγείας πρόνοιας, συνολικά δηλαδή, και για τους 7 νομούς. Εμείς ρωτήσαμε συγκεκριμένα, η απάντηση ήταν αυτή. Το δε τμήμα περιβάλλοντος της περιφέρειας στην αναφορά του προς το Υπουργείο παραδέχεται ότι πρώτον, η υπηρεσία αφενός δεν διαθέτει όργανα λήψη εξοσμών, κάτι το οποίο δεν το επιβάλλει και η σχετική νομοθεσία.
κατοχυρώνεται πίσω από αυτό. Αφετέρου το πρόβλημα προσδιορισμού και ανίχνευση των οσμών είναι περίπλοκο. Το τμήμα περιβάλλοντος της διπεκότης Πουκουμού, της κεντρικής περιφέρειας, πραγματοποίησε αυτοψίες στην περιοχή από την οποία προέρχονται οι περισσότερες καταγγελίες των πολιτών, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, καθώς και από την πάνω πλευρά της εσωτερικής περιφερειακής, αναζητώντας πιθανές πηγές προέλευσης αυτών, χωρίς όμως να μπορέσει να οδηγηθεί σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για την προέλευσή του. Έτσι, απάντηση περιφέρειας του Υπουργείου και του Υπουργείου σε εμάς. Φίλες και φίλοι, μετά και από δικές μας πιέσεις προς τη διοίκηση της περιφέρειας, υπογράφηκε το πρόγραμμα ταυτοποίησης και προσδιορισμού των χημικών ουσιών που ευθύνονται για τη δυσοσμία και τη διερεύνηση των πηγών προέλευσής τους. Συγκεκριμένα ανοιχνεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν, λίγο πολύ γνωστά, θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω, 55 οσμηρές ενώσεις από αναλύσεις 170 δημάτων που έγιναν σε διάστημα 6 μηνών. Μεταξύ των ενώσεων περιλαμβάνονται και 8 που ανήκουν στην κατηγορία των καρκατανών. Ιδιαίτερα οσμηρές είναι αυτές, για τις οποίες δεν υπάρχουν όμως θεσμοθετημένα εθνικά και ευρωπαϊκά όρια ρύπανσης. Παρά του ότι είναι η κύρια υπεύθυνη για τον ερθισμό των αναπνευστικού συστήματος, για χρόνιες επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα, τον ερθισμό των ματιών των κατοίκων και των εργαζομένων στην βιομηχανία, αφού, όπως διαπιστώθηκε, η συγκέντρωση των ενώσεων είναι δεκαπλάσια στο χώρο εργασίας από ό,τι στην περιοχή εκτός βιομηχανίας. Εκτός βιομηχανίας έχουμε ρήπανση συμβόληση, δεκαπλάσια συγκέντρωση των ενώσεων εντός χώρου εργασίας, καταλαβαίνετε τι ομολογούν. Η αργοπορία για πολλούς μήνες στην έναρξη των μετρήσεων του προγράμματος οφείλεται στην ολιγορία της διοίκησης της περιφέρειας να εκτελέσει την υποχρέωση της αγοράς δειγματοληπτών, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα έδινε 3 συνεντεύξεις τύπου με σκοπό τον εφησυχασμό εργαζομένων και κατοίκων. Διαπιστώσεις από την ανακοίνωση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος. Δηλαδή, τι μας λέει το Πανεπιστήμιο, το εργαστήριο του Αρμόνι. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση αυτή, προκύπτει ότι εντός του πρώτου εξαμήνου, από τέλη Απριλίου έως τέλη Οκτωβρίου του 2018, έχουν συλλεχθεί συνολικά 171 δείγματα από τους 3 δειγματολήπτες που βρίσκονται μόνιμα εγκαταστημένοι στο Κορδελιό, των οποίων 140 από τα δείγματα είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα τακτικών μετρήσεων και τα υπόλοιπα 31 είναι έκτακτα. Ταυτοποιήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν 55 οσμηρές χημικές ενώσεις, θεοφένεια, μερκαπτά, σουλφίδια και αρωματικές, όπως και 13 αλδεΐδες. Όταν λέμε αρωματικές και προπερνάμε στο γρήγορο, είναι αυτό που είπε ο σύντροφος Θανάσης. Μιλάμε για επίσημα, στη βιβλιογραφία επίσημα αναφέρονται ως καρκινογόνες. Εντοπίστηκαν 4 σημεία από όπου διαπιστώθηκε με την αίσθηση της όσπρησης μια έντονη διαφυγή της οσμίας. Και τα σημεία αυτά αφορούν πρώτον τη μονάδα φυγάτωσης της παραγόμενης ελαιόδους λάσπης. Η μονάδα διαθέτει αντιρρυπαντική τεχνολογία με τη μέθοδο της προσρόφησης, η οποία απορροφά τα αέρια μέσα από την υπόγεια δεξαμενή συγκέντρωση λάσπης. Δυστυχώς υποτίθεται, θα δούμε αμέσως παρακάτω ποια είναι η πραγματικότητα. Δεύτερο, το σημείο εισόδου της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του βιομηχανικού συγκροτήματος. Τρίτον, το σημείο προσθήκης μερκαπτάνης στο υγραέριο. Και τέταρτο, στο σημείο φόρτωσης των δυτιοφόρων με υγραέριο. Λογικό. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε και άλλους 2 υπαίθριους χώρους του βιομηχανικού συγκροτήματος, τα υφιστάμενα παλαιά σκάματα αποβλήτων και το χώρο επεξεργασίας αφυδατωμένης λάσπης, βιοεξυγίανης. Τόσο οι μερκαπτάνες όσο και οι υπόλοιπες δύσοσμες ενώσεις βρέθηκαν να είναι σε σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις στο Κορδελιό από ό,τι σε άλλα σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης, υποδηλώνοντας πιθανές επιδράσεις από τις γειτονικές βιομηχανικές δραστηριότητες. Πιθανές. Οι μέσες συγκεντρώσεις των μερκαπτανών, των θειοφενείων και των σουλφιδίων είναι ενώσεις που περιέχουν θείο. Ήταν σχετικά υψηλότερες στις έκτακτες δειγματοληψίες σε σχέση με τις τακτικές. Ονών νοήτου. Οι συγκεντρώσεις ορισμένων μερκαπτανών βρέθηκαν να υπερβαίνουν κατά πολύ του καταφλιωσμής, γεγονός που δικαιολογεί και τα συχνά παράπονα των κατοίκων του Κορδελιού. Ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις μερκαπτανών βρέθηκαν στη δεξαμενή και στη μονάδα αφυδάτωσης της λάσπης. Οι συγκεντρώσεις αυτές είναι υπερδεκαπλάσιες από εκείνες που παρατηρήθηκαν την ίδια ακριβώς μέρα και ώρα στα 3 σημεία δειγματοληψίας στην πόλη, στο Κορδελιό. Παρότι η μονάδα διαθέτει αντιρρυπαντική τεχνολογία, όπως είπαμε προηγουμένως,
η οποία απορροφά τα αέρια μέσα από την υπόγεια δεξαμενής ηγέτης Λάζης, φαίνεται ότι αυτή δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Φαίνεται, δεν αποδεικνύεται. Η πιο σημαντική πηγή εκπομπής αρωματικών υδρογονανθράκων ήταν οι ελαιοδιαχωριστές στην είσοδο του βιολογικού καθαρισμού. Και εκεί, παρότι υπάρχει μονάδα αντιρρύπανσης, την οποία μας υπέδειξαν, στην πράξη αυτή δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά. Αυτή είναι η μελέτη που ανησυχεί. Από τοπική ιστοσελίδα έγινε γνωστό ότι στην πρόσφατη συνάντηση του κυρίου Φάμελ με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΠΕ, κύριο Τσοτσορό, συζητήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τη βιομηχανία. Ο κύριος Τσοτσορό σημείωσε ότι τα ΕΛΠΕ, πρώτον, ολοκληρώνουν στα τέλη Απριλίου το έργο ανάκτηση απαερίων πυρσού κόστου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, που θα μηδενίσει και τυχόν διαφυγές υδρογονανθράκων από τον Πυρσό. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια τι γινόταν. Και η επένδυση 2,5 εκατομμυρίων είναι για πιθανές διαφυγές. Δεύτερον, έχουν μελετήσει και υποβάλει προς αδειοδότηση έργα αναβάθμισης κατεργασίας υγρών αποβλήτων ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ με την ολοκλήρωση των έργων μετά από ένα χρόνο στο Α εξάμεινο του 20, όπως λέει θεσμεύεται. Μετά από ένα χρόνο. Για ένα χρόνο τι θα γίνει. Συνεχίζει η όλη κατάσταση. Αποδεκτή. Τρίτον, όσον αφορά τις μονάδες κατεργασίας υγρών αποβλήτων και επεξεργασίας ελαιόδου τους λάσπους, έχουν δρομολογήσει μελέτη, έχει δρομολογηθεί μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία για την περαιτέρω βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων απόσμησης. Τέταρτο, ολοκληρώνουν την επεξεργασία των παλαιών σταμάτων ελαιοδών το πρώτο εξάμεινο του 20, όπου απομένουν εργασίες αποκατάστασης. Δηλαδή μετά από ένα χρόνο, αυτά που επί τόσα χρόνια μολύνουν, αποδεδειγμένα πλέον, θα... Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σοκράτης Φάμελος ζήτησε επιπλέον από τα ΕΛΠΕ να ενισχυθούν οι μετρήσεις αερίων λίπων στα όρια της εγκατάστασης, ιδιαίτερα προς τον οικισμό Κορδελιού, καθώς και να εξεταστεί η δυνατότητα μετεγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας ελαιόδους λάσπης σε νέα περιοχή της έκτασης του δηληστηρίου, απομακρυσμένης από τον οικισμό. Δηλαδή αυτό αποτελεί λύση κατά τον κύριο Υπουργό. Με 4 αιρέσεις μέσα στο εάν, που και εντός του χώρου. Δηλαδή η μόλυνση θα σταματήσει. Θα μου επιτρέψετε ότι αποτελεί μια πρόκληση στην νοημοσύνη μας. Κατόπιν όλων αυτών των παραδοχών, παραδοχές είναι επίσημες από τη μεριά τους, και γεγονότων προκύπτουν τα εξής απλά ερωτήματα από τη μεριά μας. Επί τόσα χρόνια τα ανοιχτά σκάματα με τα απόβλητα, όπως και οι 4 διαπιστωμένες πηγές ρύπανσης, εξέπεμπαν αερίους ρήπους. Ευθύνες κεντρικής εξουσίας δεν υπάρχουν, της νομαρχίας, της περιφέρειας των Δήμων, της εταιρείας. Δεύτερον, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τηρείται. Ποιος την ελέγχει, εάν τηρείται. Ευθύνες δεν υπάρχουν σε κεντρική εξουσία και σε περιφέρεια. Τρίτον, αν γίνει έστω η αποκατάσταση όπως προβλέπουν οι προτάσεις της διοίκησης και ισχυρίζεται η εταιρεία με τα προβλεπόμενα έργα που αναφέραμε παραπάνω, η εκπομπή των ρήπων θα σταματήσει, το πρόβλημα θα λυθεί, θα ελέγχουν οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες της περιφέρειας ή οι ιδιώτες επιθεωρητής περιβάλλοντος. Τέταρτο, τι θα γίνει με τον έλεγχο του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, δεδομένου ότι επί μισό αιώνα η απόρριψη λιπογόνων και πιθανά επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων επιβάρυναν και μόλυναν καθ' όλη τη χρονική διάρκεια περίοδο της μονάδας, όχι τον ΕΛΠΕ, πάμε στην ΕΘΗ. Πέμπτο, σε κάθε μία από τις 55 μοιρές ενώσεις, όπως έδειξαν οι μετρήσεις, είναι κάτω των θεσμοθετημένων ορίων. Η συνύπαρξη όμως όλων, μαζί και των αιωρούμενων σωματιδίων, πώς επιδρούν στην υγεία και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των κατοίκων. Έκτο, από τις μετρήσεις που έγιναν επιβεβαιώνεται η αφόρητη κατάσταση, το ιδιαίτερα επιβαρημένο περιβάλλον στον χώρο εργασίας της μονάδας. Θα εξεταστεί άμεσα η υγεία των εργαζομένων, θα ληφθούν επιπλέον μέτρα, τι θα ακολουθήσει. Έβδομο, γιατί δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά και εθνικά θεσπισμένα όρια για τις 6 από τις 8 μερκαπτάνες εντός του χώρου μονάδας και για όλες τις 8 δηλαδή εντός κατοικημένου χώρου. Αποτελούν όλα αυτά μία αμέλεια ή εξυπηρέτηση συγκεκριμένων, θα μου επιτρέψετε, ταξικών συμφερόντων.
Φίλες και φίλοι, δίκαιη ή άδικη ανάπτυξη, όπως είναι της μόδας, σε εισαγωγικά είναι το δίκαιη και η άδικη ανάπτυξη, είναι όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη με άλλον απατηλό χαρακτηρισμό. Το 1986, να θυμηθούμε, είχαμε τις επιπτώσεις από την πυρκαγιά στην Τζετόη. Το 1997, στις δεξαμενές του Μομιδάκη. Και για δεκαετίες μόλυνση από την Εθήλ Ελλάς και τα έπαιρνα. Η αμοιγόφορη δυσοσμία και συνέπειες της που βιώνουν τόσο οι κάτοικοι, όσο και οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ, είναι απόρρια της πολιτικής όλων διαχρονικά των αστικών κυβερνήσεων, όπως βεβαίως και της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που προώθησαν και προωθούν αντιδραστικές αλλαγές στον τρόπο έκδοσης αδειών για τις επιχειρήσεις, στην περιβαλλοντική νομοθεσία, στο όνομα της μείωσης της γραφειοκρατίας και ανοίγουν ακόμα περισσότερο τον δρόμο για μεγαλύτερη επιβάρυνση υγείας κατοίκων της περιοχής αλλά και του περιβάλλοντος. Κύρια όμως των εργαζομένων, όπως αναφέρω. Επίσης, είναι απόρρια των διαχρονικών ευθυνών της τοπικής διοίκησης, που σιωπούν ένοχα στην υποβάθμιση της ζωής και του περιβάλλοντος την ίδια στιγμή που συνεχίζεται η υποστελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών και που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της υπογόνας βιομηχανικής περιοχής συνολικά. Το έργο το έχουμε ξαναδεί με τη μεταφορά των ευθυνών από την περιφέρεια στο Υπουργείο και το ανάπτυξη. Είναι απόρρια του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Αφού η μη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης από τις επιχειρήσεις στο βωμό της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους δεν έχει μόνο σαν αποτέλεσμα τον επαγγελματικό κίνδυνο για τους ίδιους τους εργαζόμενους, όπως τα εργατικά ατυχήματα που αναφέραμε, αλλά εγκυμονεί και κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Οι κάτοικοι του Δήμου γνωρίζουν καλά ότι όποιες χορηγίες, κάτι που αναφέρθηκε ο σύντροφος Θανάσης από τα λοιπά, να σε κάψω Γιάννη και μετά να σε ρίψω Λάδι, γίνονται σε τομείς που είναι ευθύνη του κράτους. Από τη μια είναι ψίχουλα μπροστά στην τεράστια κερδοφορία τους και από την άλλη έχουν στόχο να δημιουργήσουν ένα κοινωνικό προφίλ της εταιρείας, να αμβλύνουν τις αντιδράσεις για την κατάσταση που δημιουργούν από την δραστηριότητά τους. Είναι το καρότο που συνοδεύει το μαστίγιο του φακελώματος των λαϊκών κινητοποιήσεων, της αγωνιστικής δράσης που απαιτεί άμεσες λύσεις στο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ.